361, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Β, σελίς 361, δέλτα κεφάλαιο. Σελίς λοιπόν 361, κεφάλαιο 4, από το βιβλίο Βασιλέων Β. Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, ευώα προς τον Ηλισαέ λέγουσα, ο δούλος σου ανήρμα πέθανε, και εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σου εφοβείτο τον Κύριον. Και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο υιούς μου εις εαυτόν δια δούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ηλισαέ, τι να σηκάμω, φανέρωσον μη τι έχεις εν το οίκο σου. Ιδε είπεν, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο ημί εν αγκίον, ελαίου. Και είπεν, είπαγε δανείστητη έξωθεν αγκία παραπάντων των γειτόνων σου αγκία κενά. Δανείστητη ουχείο λίγα. Εισέλθε έπειτα και κλείσον τη θύρα σου όπισθεν σου και όπισθεν των ιών σου και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σκεύη εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισεν την θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν των ιών αυτής και εκείνοι μεν επλησίαζαν εις αυτήν τα αγκία, αυτή δε ενέχεε. Και αφού εγέμισαν τα αγκία, είπε προς τον ιών αυτής, φέρει με και άλλο αγκίον. Ο δε είπε προς αυτήν, δεν είναι άλλο αγκίον και στάθη το έλεον. Τότε ήλθε και απήγγειλεν προς τον άνθρωπον του Θεού. Και εκείνος είπεν, είπαγε, πώλησον το έλεον και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπον εσύ και τα τέκνα σου. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Πέτρος, μας βεβαιώνει ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά να στρέφουμε το βλέμμα μας στον προφητικό λόγο ως λίχνο φέγγοντα, γιατί μέσα από εκεί ο Θεός μας διδάσκει, μας φανερώνει αφενός μεν την αγάπη Του, αφετέρου δε το έργο Του και τέλος φανερώνει και τον τρόπο που πρέπει εμείς να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες εύκολες ή δύσκολες. Σήμερα λοιπόν στο Λόγο του Θεού εμφανίζεται μία γυναίκα Χήρα. Ο άντρας της ήταν προφήτης και ήταν εκ των φοβουμένων το Θεό, σπάνιο τούτο, καθώς ο λαός Ισραήλ ήταν σε απόλυτη αποστασία. Και θα έλεγε κανείς να μια οικογένεια που ο Θεός θα τη βροντίζει, θα την προστατεύει, θα την ευλογεί. Ανταυτού ξαφνικά δοκιμασία μεγάλη. Ο προφήτης, ο σύζυγος πεθαίνει. Απρόβλεπτο, τραγικό, και η τραγικότητα της υπόθεσης αυτής γίνεται ακόμη πιο επώδυνη, καθώς η γυναίκα αυτή, η Χήρα, έχει δύο γιους και ο σύζυγος άφησε και μεγάλο χρέος. Με αποτέλεσμα ο δανειστής να εξητάει τους δούλους του, τους γιους της, για δούλους του. Είναι από αυτά που λες δεν τα καταλαβαίνω. Πώς ο Θεός έφερε μια τέτοια δυσκολία στην οικογένεια αυτή. Ο άντρας της προφήτης, φοβούμενος τον Θεό, η γυναίκα από ό,τι φαίνεται πιστή, τα παιδιά στην παρουσία του Θεού και μάλιστα σε περιβάλλον τέλειας αποστασίας που θα έπρεπε κατά τη λογική μας αυτή την οικογένεια να τη φρόντιζε με ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός, έτσι νομίζουμε εμείς, έτσι θα θέλαμε εμείς, έτσι πιστεύουμε εμείς, έτσι βλέπουμε μέσα από το λόγο εμείς, ότι αυτή την οικογένεια θα τη φρόντιζε με έναν όλος ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός, ώστε μέσα από αυτή την οικογένεια να δοξαστεί ο Θεός, καθώς λέγει η Γραφή ότι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει δια πάσης της γης και ψάχνει να βρει έναν άντρα, έναν άνθρωπο που να είναι η καρδιά του τέλεια ενώπιον του Θεού, στο να ελπίζει μόνο σε Αυτόν, για να φανερώσει ο Θεός τη δόξα Του και τη δύναμή Του μέσα από Αυτόν. Όμως τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας
στη ζωή των αδελφών μας, δεν είναι πάντοτε έτσι όπως εμείς πιστεύουμε, περιμένουμε ή ελπίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός έχει φροντίσει κάτι πολύ καλύτερο, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, πολύ καλύτερο και πολύ πιο ένδοξο από αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να σκεφτούμε, να ζητήσουμε ή να εννοήσουμε, να καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν το πολύ καλύτερο να είναι αυτή η τραγική κατάσταση που έφτασε η οικογένεια αυτή? Όμως αδελφοί, ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Τον προφήτη τον πήρε, τον έχει κοντά του, και το Πνεύμα το Άγιο διήλθε διόλης της γης και βρήκε αυτή τη γυναίκα που πραγματικά η καρδιά της ήταν τέλεια, ώστε μέσα από αυτή τη γυναίκα όχι μόνο να δοξαστεί ο Θεός τότε ανάμεσα στους συγχρόνους της και στο περιβάλλον της, αλλά και σήμερα να είναι ένα παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού, όπου μέσα από αυτό ο Θεός να μας διδάσκει, να μας ελέγχει, να μας εκπαιδεύει, να μας αποκαλύπτει πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα και να στεκόμεθα στις δύσκολες και πολλές φορές επώδυνες καταστάσεις, ώστε όπως ο Θεός δοξάστηκε στην οικογένεια αυτή της χείρας και στη ζωή αυτής της χείρας, να δοξαστεί και στις οικογένειες και στη ζωή τη δική μας. Να λοιπόν τώρα η διδασκαλία του Κυρίου μέσα από αυτή τη γυναίκα. Σε αυτή την τραγική κατάσταση, με χρέος πολύ, χωρίς ελπίδα βοηθείας και με ιδιαίτερη αδυναμία, δύο μικρούς γιους, τους οποίους ο δανειστής να ζητάει για δούλους. Πράγματι βρήκε μία, όχι έναν άντρα, μία γυναίκα ο Θεός, που η καρδιά της ήταν τέλεια, ώστε η ελπίδα της ήταν μόνο στο Θεό. Δεν βγήκε στη ζητιανιά, δεν ζήτησε βοήθεια από ανθρώπους, δεν έκανε ενέργειες τέτοιες που θα έκανε ένας συνηθισμένος άνθρωπος, δεν απελπίστηκε, δεν απογοητεύτηκε, δεν αυτοκτόνησε, δεν εγκατέλειψε τη ζωή της, δεν είπε τι να κάνουμε, ας γίνει ό,τι θέλει, ας τους πάρει δούλους τους γιους μου, αλλά στάθηκε με πίστη, και αν όχι με πίστη, με ιδιαίτερη ελπίδα όμως στο Θεό, και ευώα έκραζε στον Ελισέ, τον άνθρωπο του Θεού. Δεν πήγε μια φορά, του είπε, μπορείς να κάνεις κάτι? Αν δεν μπορείς, παράτα με. Ούτε πήγε πιο ευγενικά, σε παρακαλώ κάνε κάτι. Αλλά πήγε με επιμονή και με κραυγή, όχι απελπισίας, πίστης και ελπίδας. Ωραία λέξη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, που είναι θεόπνευστος. Και ευώα φώναζε στον Ελισέ, όχι μια φορά, συνεχόμενα έκραζε στον Ελισέ, λέγοντας, ο δούλος σου, ο προφήτης, ο άντρας μου πέθανε. Έφερνε δηλαδή τα ζητήματά της μόνο στο Θεό. Και περιέγραφε με λεπτομέρεια το πρόβλημά της. Και ο δούλος, ο προφήτης, ο άντρας μου ήταν φοβούμενος στον Θεό. Αλλά ο δανειστής έρχεται τώρα και ζητάει τα παιδιά μου για δούλους. Και βοούσε στο Θεό. Μάλιστα βοούσε στον Ελισέ, τον άνθρωπο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη το ίδιο ακριβώς προτείνει και προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού.
σπάσαν την μέριμναν ό,τι σας βασανίζει, ό,τι σας φέρνει σε αγωνία, σε φόβο, σε απελπισία. Μην τα βάλετε με το Θεό. Θα μπορούσε να τα βάλει με το Θεό. Μα Θεέ μου, είσαι άδικος. Τι άλλο να κάναμε για να φροντίζεις την οικογένειά μας? Όμως ο Θεός, αδερφοί, είχε ένα σχέδιο για τη δόξα Του. Είναι αυτό που είπε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτή η αρρώστια, αυτός ο θάνατος, είναι για τη δόξα του Θεού. Δεν τα έβαλε με το Θεό, δεν γκρίνιαξε στο Θεό, δεν παραπονέθηκε στο Θεό. Γιατί, Κύριε, το επέτρεψε αυτό? Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν άφησε τη θλίψη να καταβάλει την ψυχή της. Αντιθέτως, η θλίψη της έδωσε δύναμη, γιατί είχε πίστη στο Θεό και ελπίδα ότι τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε Αυτόν. Δεν ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να τη βοηθήσει, αλλά ένα ξέρει, ότι θα τη βοηθήσει, εάν φωνάζει, αν κράζει προς Αυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ό,τι σας βασανίζει, μην γκρινιάζετε, μην τα βάζετε με το Θεό, μην τα βάζετε με τους ανθρώπους, μην τα βάζετε με κανέναν, ναι. Δεν θα ωφεληθείτε από το να παραπονιέστε και να πικραίνεστε και να απογοητεύεστε και να απελπίζεστε. Η ωφέλεια είναι σε άλλο δρόμο, στον δρόμο της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Πιστεύει στο Θεό, ελπίζει ότι τα πάντα είναι δυνατά σε Αυτόν και αγαπάει πολύ τα παιδιά της. Δεν θέλει να τα δει δούλους. Γι' αυτό πηγαίνει στον κατάλληλο άνθρωπο, που τότε ήταν ο Λυσέ, σήμερα είναι ο Ιησούς Χριστός. Στο κατάλληλο πρόσωπο. Και ήξερε που θα τον βρει. Εκεί που κατοικούσε. Έτσι μας λέει λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος, στη δυσκολία μην τα παρατάς, μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Τον αγώνα των καλών πρέπει να τον αγωνίζεσαι. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Μην αποελπίζεσαι και απογοητεύεσαι και τι θα γίνει και τι θα κάνω. Μα τίποτα δεν θα γίνει και τίποτα δεν θα κάνεις. Να δούμε τι θα γίνει και τι θα κάνει ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία. Σε Αυτόν θα πάω και θα βοώ, θα κράζω. Και ο Ιερεμίας τι λέει? Κράξον εις τον Κύριον και θα σου φανερώσει θαυμάσια. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, τη μέρη να σου πήγαινε στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα και παρουσιάσου στον Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μόνον εν το κρυπτό. Μόνον εν το κρυπτό. Και εκεί γονάτισε και άρχισε να βοάς στο Θεό, να κράζει στο Θεό, με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Όχι με επιστία ή ολιγοπιστία, ούτε με απελπισία και απογοήτευση, ούτε με πίκρα και λιγοστή αγάπη, αλλά με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Γιατί να θυμόμαστε, τα τρία ταύτα μένουν σήμερα στη ζωή μας, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Πίστης, ελπίς, αγάπη, μεγαλυτέρα δε τούτον η αγάπη. Η δε πίστης ενεργείται δια της αγάπης. Πολύ αγάπαγε τα παιδιά της, πολύ πίστευε στο Θεό και επειδή ελπίζε ότι ο Θεός θα την ακούσει, έκραζε στον Ελισέ. Μπες λοιπόν μέσα στο ταμείο σου, εκεί που είναι ο Θεός, ο Πατέρας, και σε περιμένει εν το κρυπτό, και άρχισε να κράζεις Αυτόν. Βοήθησέ με, βρες τρόπο, τακτοποίησε, λύσε. Και αφού για πολύ καιρό εβώα στον Ελισέ, ο Ελισέ απάντησε όπως απαντάει και ο Χριστός. Γιατί απάντησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Όταν λοιπόν γνωρίζεις μέσα στο ταμείο σου, στο δωμάτιό σου, που κλείνεις και κλειδώνεις την πόρτα, το ζήτημά σου στο Θεό, εκεί μαζί σου προσεύχεται ο Χριστός. Και ο Θεός της ειρήνης θα φυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου και το πνεύμα σου. Και θα έρθει ειρήνη στην καρδιά σου. Και όταν θα έρθει ειρήνη στην καρδιά σου, τότε ο Θεός της ειρήνης θα σε αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, για να μπορέσει πια στον άνθρωπο που κακοπαθεί. Γι' αυτό αν κακοπαθεί, τι σας προσεύχεται, λέει ο Λόγος του Θεού. Στον άνθρωπο λοιπόν που κακοπαθεί, το πρώτο που κάνει είναι ο Θεός φυλάει την καρδιά μας από φόβους και το μυαλό μας από σκέψεις. Και έρχεται η ειρήνη του Θεού και φέρνει γαλήνη μέσα στο κέντρο της τρικυμίας, της καταιγίδας και του ανεμοστροβίλου. Και στη συνέχεια έρχεται ο Θεός και μέσα στην καρδιά σου σε διδάσκει και σου βάζει αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Και σου δίνει και τη δύναμη για να το εκτελέσεις. Και όταν πράξεις κατά το θέλημά του, τότε ο Θεός της ειρήνης, λέει η Γραφή πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει, θα συντρίψει ταχαίως το σατανά υπό τους πόδα σου. Και όταν συντριβεί ταχαίως ο σατανάς υπό τους πόδα σου από τον ίδιο τον παντοδύναμο Θεό, τότε ήλθε η τέλεια ειρήνη και η τέλεια λύση. Έτσι λοιπόν εργάστηκε στην Παλαιά Διαθήκη και ο Ελισέ. Της λέει, βοά σε μένα, τι να σου κάνω? Και το ερώτημα είναι αυτό που είναι και το πιο χρήσιμο. Τι έχεις στον οίκον σου? Τι έχεις στον οίκον σου? Έχεις τίποτα? Γιατί ό,τι έχεις, ο Θεός το έχει δώσει. Και με αυτό που έχεις και σου έχει δώσει ο Θεός, με αυτό το λίγο, ο Θεός θα καλύψει όλα. Όχι τα πολλά, τα πάντα. Κάποτε είχε μαζευτεί ο όχλος πολλής και άκουγε τον Ιησούν Χριστόν και ήταν έρημος ο τόπος και άρχισε να σκοτεινιάζει. Και πλησιάζουν οι μαθητές και του λένε, απόλυσε τον όχλο, 5.000 μόνο άντρες. Συν τις γυναίκες, συν τα παιδιά. Γιατί έκλεινε η μέρα και θα πεθάνουν από την πείνα. Δεν έχουν τίποτα να φάνε. Από όλη την ημέρα είναι εδώ και ακούνε. Και ο Κύριος τους λέει, δεν χρειάζεται να φύγουνε. Τι έχετε εσείς? Εσείς θα τους δώσετε. Λέει, εμείς? Εσείς θα τους δώσετε. Μα εμείς δεν έχουμε παρά 5 ψωμιά και λίγα ψαράκια. Λέει, αυτά φέρτε τα μου. Όπως ακριβώς και ο Λισέ, τι έχεις? Δεν έχω τίποτα, λίγο λάδι, λέει. Λίγο λάδι σε ένα τενεκέ. Τι έχεις? Λίγα ψάρια και 5 ψωμιά. Φέρτα μου. Και αυτά τα λίγα που είχε, τα ευλόγησε ο Χριστός. Έκοβε ψωμί, έκοβε ψάρι, οι μαθητές μοιράζανε σε 5.000 μόνο άντρες ή τα παιδιά και τις γυναίκες. Φάγανε, χορτάσανε, δεν πήραν από μια μπουκίτσα. Δεν τους ξεγελάει, δεν μας ξεγελάει ο Θεός. Μας χορταίνει ο Θεός. Γιατί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου λέγει, όποιος έρχεται προς εμέ, ποτέ δεν θα πεινάσει. Και όποιος πιστεύει σε μέ, ποτέ δεν θα διψάσει. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο στη δύσκολη ζωή μας είναι σε ποιον πάμε. Και αν πάμε με πίστη και πεινάμε, θα μας χορτάσει ο Θεός. Αν πάμε με δίψα και διψάμε, θα μας ξεδιψάσει ο Θεός. Και αφού έφαγαν
όλος αυτός ο λαός, 5.000 συν τις γυναίκες, άλλες 5 λέω εγώ, γύρω στις 10.000 άνθρωποι, μαζέψανε τα κοφίνια, 12 κοφίνια, ένα για κάθε μαθητή, ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Και περίσεψαν 12 γεμάτα κοφίνια. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός της ευλογίας. Και ο Ελισέ αυτό είπε. Του λέει, τι έχεις? Λέει, δεν έχω ένα τενεκάκι με λάδι. Λέει, από αυτό το τενεκέ θα σου καλύψω τα πάντα. Από αυτό το λίγο λάδι στο τενεκέ θα σου καλύψω τα πάντα. Γιατί από το Θεό εξήτησε και ο Θεός ξέρει και ανταποκρίνεται, αδερφοί, σε αυτούς που πιστεύουν. Να λοιπόν γιατί πέθανε ο ευλογημένος άντρας της. Για να έχουμε σήμερα κήρυγμα για αυτή τη γυναίκα. Και διδασκαλία και παράδειγμα. Αλλά επιπλέον και ο άντρας της που έφυγε γρήγορα και άφησε τα παιδιά του και τη γυναίκα του, και η γυναίκα αυτή και τα παιδιά της έχουν ιδιαίτερη θέση στην παρουσία του Θεού. Ιδιαίτερη δόξα. Γιατί πέστε ότι ο άντρας της αντί να πεθάνει 30 χρονών που πέθανε, ας πούμε, πέθανε 130. Κανείς δεν θα τον ήξερε σήμερα. Η δε γυναίκα του, και αυτή αν πέθαινε μεγάλη πολύ, μια ζωή, ωραία, 100 χρόνια. Και λοιπόν, περνάνε, αδελφοί, τα χρόνια. Όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Το ερώτημα είναι πώς περνάνε. Αν περνάνε με το Χριστό, περνάνε ευλογημένα, ένδοξα. Αν περνάνε χωρίς το Χριστό, περνάνε ταλαιπωρημένα, εξευτελισμένα. Γιατί ο διάβολος εξευτελίζει τον άνθρωπο, τον γκρεμίζει, τον διαλύει, τον ζηλεύει, τον μισεί, γιατί τον αγαπάει ο Θεός και θέλει να τον οδηγήσει στην απώλεια. Η συμβουλή της γυναίκας λοιπόν είναι: πήγαινε έξω στη γειτονιά, στο χωριό σου, και πήγαινε και δανείσου άδεια δοχεία. Όχι λίγα, πολλά. Όσα μπορείς πιο πολλά. Φέρτα, μπες με στο δωμάτιό σου, φέρε και τους γιους σου και κλείστε την πόρτα. Γιατί εκεί θα βρεθείτε στην παρουσία του Θεού. Εκεί εν το κρυπτό θα αποκαλυφθεί ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος θα σας ανταποδώσει εν το φανερό. Και αρχίστε να γεμίζετε από το δοχείο που έχετε λίγο λάδι, ένα-ένα όλα τα δοχεία τα άδεια. Και όσα έφερε, όλα τα γέμισε. Όλα. Και όταν έφτασε στο τέλος, λέει, έχει άλλο? Λέει, δεν έχει. Και τότε σταμάτησε το λάδι να τρέχει από το δικό της το δοχείο. Αδερφοί, ένας ωραίος πνευματικός νόμος και χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι του πας θα το γεμίσει. Ό,τι του πας. Αρκεί να το πας με πίστη, όχι με απιστία, με ελπίδα, όχι με απελπισία, με αγάπη, όχι με γκρίνια και πίκρα, όχι με παράπονο, αλλά πραγματικά με δόξα προς το Θεό, με δοξολογία στο Θεό. Ό,τι του πας το γεμίζει. Γι' αυτό όσο μπορούμε, αδελφοί, πιο πολλά πράγματα να πηγαίνουμε στο Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Μην προσπαθήσεις μόνη σου και μόνος σου να τακτοποιήσεις τα πράγματα της ζωής σου.
πηγαίνετε στο Θεό, αλλά με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη, και θα δεις ο Θεός τι θα κάνει. Δεν είναι ένας Θεούλης, δεν είναι ένας Χριστούλης, δεν είναι ένας Άγιος Γιώργης ή Άγιος Νικόλας. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης. Είναι ο αληθινός ο Θεός, ο ζών. Γι' αυτό δεν νοείται χριστιανός απελπισμένος. Δεν νοείται χριστιανός απογοητευμένος. Το πνεύμα το Άγιο που σου δώσε δεν είναι πνεύμα δειλίας, να φοβάσαι τι θα κάνω και τι θα γίνει. Εσύ ούτε θα κάνεις ούτε θα γίνει. Αν πας στο Θεό όμως, ό,τι του δώσεις θα στο γεμίσει. Ό,τι του δώσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όμως όλα ξεκινάνε από την καρδιά μας. Όλα. Τι επιθυμεί, τι θέλει, τι σκέφτεται. Και για να το καταλάβουμε αυτό, ας έρθουμε για μια στιγμή στη θέση της. Δίκαιος ο άντρας της, πιστή κι αυτή, και ξαφνικά τραγωδία. Πώς θα αντισταθεί τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Τι θα ανέβει στην καρδιά της? Τι επιθυμία θα ανέβει στην καρδιά της? Υπάρχει επιθυμία ευλογίας και δόξας Θεού και υπάρχει και η επιθυμία γκρίνιας, απογοήτευσης, απελπισίας, κατηγόριας, παράπονου. Και όταν ακούω αυτό το ερώτημα, γιατί το επέτρεψε ο Θεός, έρχεται στο στόμα μου πάντοτε: για να δοξαστεί ο ίδιος. Γιατί το επέτρεψε? Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Θεός. Αλλά θα δοξαστεί ο Θεός όταν εσύ τον δοξάσεις. Γι' αυτό και σε τέτοιες καταστάσεις έρχεται από τη μια μεριά ο διάβολος, ο πειράζων, να σε πειράξει για να σε οδηγήσει στην αμαρτία. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, δεν πήγαν όπως τα περίμενες. Και λοιπόν, δώσε μας μια τέτοια πίστη, μια τέτοια σκέψη πίστης. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα φανταζόσουν. Και έρχεται τώρα ο εχθρός. Πού είναι ο Θεός σου? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Γιατί έγινε αυτό? Σε άφησε, σε εγκατέλειψε. Έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και είσαι τώρα στο κέντρο των πνευματικών επιθέσεων, της επίθεσης της αγάπης του Θεού και της επίθεσης της απελπισίας του διαβόλου. Και λέει η Γραφή στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου: μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι. Γιατί θα σε πειράξει ο πειράζων στην ευημερία σου, αλλά θα σε πειράξει περισσότερο στη δυστυχία σου, θέλοντας να σε γκρεμίσει, να σε ξεφτυλίσει, να σε ονειδήσει, να σε θανατώσει και να σε πάρει κοντά του. Μην πεις λοιπόν ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί? Γιατί δεν έγιναν τα πράγματα όπως εσύ τα φανταζόσουν. Γιατί ο πατέρας σου δεν σου συμπεριφέρεται έτσι όπως θα ήθελες, η μητέρα σου έτσι όπως θα ήθελες, η γυναίκα σου έτσι όπως θα ήθελες, ο άντρας σου έτσι όπως θα ήθελες, ο πρεσβύτερος έτσι όπως θα ήθελες, ο προϊστάμενος στη δουλειά σου έτσι όπως θα ήθελες, η ζωή ολόκληρη, ο Θεός έτσι όπως θα ήθελες.
αλλά εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού. Και πίστεψε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία νοούμε ή ζητούμε. Πότε? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αναργίου που ενεργείται μέσα μας. Δεν έχουμε λοιπόν πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Ταυτόχρονα αγάπης και σοφρονισμού. Κανένας πειραζόμενος μην πει ο Θεός με πείραξε, γιατί μου έγινε αυτό το κακό. Ο Θεός κανέναν δεν πειράζει και από κανέναν δεν πειράζεται. Αλλά ο άνθρωπος πειράζεται από τη δική του επιθυμία, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Μία επιθυμία δημιουργείται μέσα σου, γκρίνιας, αγανάκτησης, πιθανόν βλαστήμιας, πιθανόν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτός ο πειρασμός τι προσπαθεί να κάνει με αυτόν τον πειρασμό ο διάβολος? Να διακόψει την επικοινωνία σου με το Θεό για να βρεθείς σε ζωντανό θάνατο. Είσαι πιστός αλλά μακριά από το Θεό. Ο φυσικός θάνατος τι είναι? Αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο πνευματικός θάνατος τι είναι? Ο αποχωρισμός της ψυχής από το Θεό. Ο διάβολος και το φυσικό θάνατο φέρνει, αλλά ιδιαίτερος το πνευματικό επιθυμεί. Όταν λοιπόν η επιθυμία σου σε φέρνει, μάλλον χτυπώντας την επιθυμία σου πειράζεσαι, το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει ο Θεός να διακόψει την επικοινωνία σου με Αυτόν για να βρεθεί σε ζωντανό θάνατο. Ζωντανός αλλά πεθαμένος. Μακριά από το Θεό. Γιατί παρασύρεσαι, δελεάζεσαι, εξαπατάσαι από το διάβολο, ο οποίος δεν σου λέει την αλήθεια. Τι λέει? Πράγματι είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Και η Εύα έχει, λέει, όχι, λέει, από όλα τα δέντρα τον καρπό μπορούμε να τον φάμε. Μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν μπορούμε να φάμε, γιατί αν φάμε εξάπατος θα πεθάνουμε το φυσικό θάνατο. Και ο διάβολος συνεχίζει. Ψέματα λέει ο Θεός. Αλλά αν το φάτε θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν και θα γνωρίσετε και το καλό και το κακό. Και η Εύα παρασύρθηκε από τι? Από την επιθυμία της. Το είδε τον καρπό και λέει νόστιμο είναι. Η επιθυμία της σάρκας. Και λέει όμορφος είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Και λέει δίνει και γνώση η αλαζονία του βίου. Και με τις σκέψεις αυτές διεκόπει η επικοινωνία της Εύας με το Θεό. Ζωντανή νεκρή. Έχει όμως την ευκαιρία ακόμη να επιστρέψει στο Θεό. Να επανέλθει με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη η επικοινωνία του με το Θεό. Μπορεί. Στη συνέχεια η επιθυμία συλλαμβάνει. Δηλαδή μπαίνει μέσα στη σκέψη, στην καρδιά και αρχίζει τώρα η καρδιά να θέλει και η σκέψη και αυτή να θέλει. Και εκεί γίνεται η σύλληψη της αμαρτίας. Έπειτα η επιθυμία συλλαμβάνει την αμαρτία. Και τι ωραία που το λέει, όπως ακριβώς στις συζυγικές σχέσεις. Όταν έλθουν κοντά, τότε συλλαμβάνει η γυναίκα. Όταν, για να φτάσουν κοντά παρασύρθηκαν, δελεάστηκαν.
από την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Ήρθαν κοντά, έγινε η σύλληψη. Και αφού έγινε η σύλληψη, τότε θα γεννήσει η αμαρτία. Θα γεννηθεί η αμαρτία. Ποια είναι η γέννηση της αμαρτίας? Πήρα απόφαση. Επαναλαμβάνω. Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Παρασύρεται, δελεάζεται, εξαπατάται. Εάν δεν το κόψει, τότε θα υπάρξει σύλληψη. Θα συλλάβει η επιθυμία την αμαρτία μέσα στην καρδιά. Και αυτό είναι σκέψεις. Το σκέπτομαι. Πάει προς τα εκεί, πάω. Εκτελείται η αμαρτία. Μάλλον γεννάται η αμαρτία. Είναι απόφασης. Αποφασίζω αυτό να κάνω. Και όταν γεννηθεί η αμαρτία και εκτελεστεί, θάνατος. Και λέει η Γραφή, μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δόσης αγαθή και πάντα ρημον τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Εάν θέλεις δόση αγαθή και δώρο τέλειον, μην ακολουθήσεις το δρόμο του πειρασμού. Μην αφήσεις την επιθυμία σου να σε οδηγήσει στον πειρασμό, αλλά βάλε στην καρδιά σου επιθυμία να σε οδηγήσει στο Θεό. Είναι απόφαση του ανθρώπου. Η γυναίκα αυτή, η Χήρα, μπορούσε 1000 πράγματα να σκεφτεί και να κάνει μέχρι να φτάσει να βλασφημίσει το Θεό, να γκρινιάξει, να παραπονεθεί, να στείλει τους δούλους, τα παιδιά τους να κλέψουν, να κλέψει και αυτή. Πόσες προτάσεις δεν θα τις πρότεινε ο διάβολος σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή? Πολλές προτάσεις έχει ο διάβολος να κάνει, γιατί ο διάβολος τι κάνει? Φοβίζει, τρομοκρατεί τον άνθρωπο, είναι τρομοκράτης. Εξού και η τρομοκρατία από το διάβολο. Δελεάζει, προκαλεί. Εξού και οι προκλήσεις και οι δελεασμοί είναι από το διάβολο μέσα στον κόσμο αυτό. Κατηγορεί, κατακρίνει. Κάθε κατηγορία και κατάκριση από το διάβολο είναι. Και τέλος πλανάει και κοροϊδεύει. Αυτή είναι η πορεία του πειράζοντος που εκμεταλλεύεται την επιθυμία, την κακή, να τα βάλει με το Θεό, με τους ανθρώπους, με όλους, με τον Ελισσαίο, με όλους, και φτάνει να συλλάβει η αμαρτία, η επιθυμία την αμαρτία, να γεννήσει η επιθυμία την αμαρτία και να εκτελεστεί η αμαρτία και να έρθει θάνατος. Αλλά ο Θεός μας στέλνει τώρα από τον άλλο δρόμο, από το δρόμο της επιθυμίας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπως ακριβώς έκανε η γυναίκα αυτή, όπως μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος και όπως έκανε ο Χριστός με τους 5.000 πεινασμένους, αλλά και αργότερα με τους 4.000 πεινασμένους, πάλι με λίγα ψάρια και λίγα ψωμιά. Και τις κάνει πάντοτε. Εάν πιστεύεις, όποιος πιστεύει είσαι με, δεν θέλει πεινάσει. Και όποιος έρχεται σε με δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε με δεν θα διψάσει ποτέ. Και στο τέλος λέει, ως της διψά μην πάει σε βρώμικα νερά να πιει, ας έλθει σε μένα, και όταν θα έλθει σε μένα, εάν θέλει, τότε θα του δώσω εγώ το είδωρ της ζωής δωρεάν. Δύο βήματα είναι η δίψα, η ανάγκη, η πείνα, η αγωνία,
Και το πρώτο ερώτημα είναι σε ποιον πας. Εάν πας στο Χριστό, τα έχει έτοιμα. Έτοιμα να στα δώσει. Εάν θέλεις να σου δώσει ο Χριστός, τότε δεν θα σου δώσει νεράκι λίγο να ξεδιψάσεις, αλλά το είδωρ της ζωής δωρεάν, να μην διψάσεις ποτέ εις τον αιώνα. Όταν λοιπόν και η γυναίκα αυτή γέμισε τα πάντα, όλα τα δοχεία τελείωσε. Και πάει στον Ελισσαλέ και λέει, τα γέμισα όλα. Όλα τα γέμισες, όλα τα γέμισα. Όσα του πήγες του Κυρίου, όλα όσα του πήγα. Τώρα πήγαινε πουλησέ τα, ξόφλησε τα χρέη σου και όλη σου τη ζωή θα τη ζήσεις με άνεση. Αλληλούια. Είναι λοιπόν τώρα ο άλλος δρόμος. Όπως περιγράψαμε το δρόμο του πειρασμού που προέρχεται, που απευθύνεται στην επιθυμία, τώρα θα περιγράψουμε και το λόγο της ευλογίας που απευθύνεται στην επιθυμία προς τον Χριστό και προς το έλεος του Χριστού. Δυσκολία, μάλιστα. Κάτσε και σκέψου σε ποιον θα πας. Σε ποιον θα πας να σε βοηθήσει. Θα πας στο γείτονα, στο φίλο. Βοήθεια δεν θα βρεις από εκεί. Θα πας στο Χριστό. Ωραία απόφαση. Μπορείς να παρασυρθείς, να δελεαστείς από το Χριστό, που φωνάζει, έλθετε πάντες σικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ωραία πρόκληση, ωραίος δελεασμός. Από ποιον θα δελεαστείς? Και αρχίζει τώρα ο δελεασμός αυτός να δημιουργεί σκέψεις. Αυτή η σκέψη, η επιθυμία πια, ότι ο Χριστός μπορεί, θα γεννήσει, θα συλλάβει όχι την αμαρτία πια, την ευλογία θα συλλάβει. Και όταν πάρεις απόφαση πια και θέλεις, όποιος διψά ας έλθει προς εμέ. Και όποιος θέλει, θα του δώσω το είδωρ της ζωής δωρεάν. Όταν λοιπόν πάρεις απόφαση και πεις θα πάω στο Χριστό, τότε θα γεννηθεί η ευλογία, όχι πια η αμαρτία. Και όταν θα εκτελέσεις την ευλογία, τότε θα έρθει η ζωή αιώνιος. Αλληλούια. Τότε θα έρθουν τα πάντα εν αυθονία. Γιατί στο Χριστό δεν υπάρχει στέρησης ουδεμία. Αλληλούια. Δόξα να έχει ο Θεός. Και μετά ελεύθερος πια, ελεύθερος πια από τον πειρασμό, ευλογημένος από τον Χριστό, χωρίς χρέη, χωρίς υπόλοιπα, με αυθονία πνευματική, καθώς είναι γεγραμμένο ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής, ευλογημένος από το Θεό, ελεύθερος από την αμαρτία, χωρίς πια να φοβάσαι μήπως έρθουνε να σου υποδουλώσουνε τα παιδιά, γιατί αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, αδελφοί. Το χρέος το δικό σου στο Χριστό έχει συνέπειες στη δουλεία των παιδιών μας. Άμεση συνέπεια. Ελευθερωθέντες λοιπόν από την αμαρτία και από το χρέος, τότε θέλει ο Θεός να δουλωθούμε σε Αυτόν. Δουλωθέντες δε εις Αυτόν, θα έχετε όλο τον καρπό σας εις αγιασμόν. Και το τέλος, ζωή αιώνιος. Υπάρχουν λοιπόν πραγματικά δύο δρόμοι που ξεκινάνε από την καρδιά μας με επίθεση του διαβόλου για να σε πειράξει, με επίθεση του Χριστού για να σε ευλογήσει. Ο Χριστός θέλει να σε απολέσει, ο διάβολος θέλει να σε απολέσει και ο Χριστός θέλει να σου χαρίσει ζωή αιώνιο.
Τώρα, το κρίσιμο πρόσωπο είσαι εσύ, είμαι εγώ. Ποιος θα με παρασύρει και ποιος θα με δελεάσει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ή ο διάβολος θα με παρασύρει με την αμαρτία και θα μου φέρει μια όμορφη κοπελίτσα, ένα κλεμμένο θησαυρό, ό,τι μπορεί να φανταστεί, δόξα, τιμή, ύψωση, διασκέδαση, απόλαυση. Ή η καρδιά μου θα πάει προς αυτό το δρόμο ή η επιθυμία μου θα στραφεί προς τον άλλο δρόμο. Τι μου προσφέρει ο Χριστός? Ζωή και αυτή εν αυθονία, τον καρπό μου εισαγιασμόν και το τέλος μου ζωή αιώνια. Ποιος θα με δελεάσει τώρα? Προς τα πού θα στρέψω? Και δεν είναι μια φορά στη ζωή μας αυτό το δίλημα, ούτε στις δύσκολες περιστάσεις μόνο. Είναι κάθε μέρα, και στις δύσκολες και στις εύκολες και στις ωραίες και στις άσκημες. Πού θα στρέψει η καρδιά μου, στο διάβολο ή στο Χριστό? Ποιος θα με δελεάσει και θα με παρασύρει? Θα με ξαπατήσει ο διάβολος ή θα με κερδίσει ο Χριστός? Γι' αυτό πέθανε ο άντρας της γυναίκας αυτής, ώστε σήμερα να μας φέρει σε αυτό το δίλημα ο Χριστός. Και την ευλόγησε και θα ευλογήσει και εμάς σήμερα ο Θεός. Εμείς εκλέγουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν αδερφοί. Πόστολος Παύλος λέει, εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν δελεάζομαι από το διάβολο, ξέρω ότι είναι απατεώνας, ψεύτης, κλέφτης, φωνιάς, άχριστος. Δεν δελεάζομαι, δεν αφήνω την επιθυμία μου να στρέψει προς τα εκεί, γιατί γνώρισα και αγάπησα εκείνονε, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, που είναι Άγιος, αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, ένδοξος. Παρασύρωμαι και δελεάζομαι από τα λόγια του που είναι πνεύμα και ζωή, ενώ τα λόγια του διαβόλου είναι θάνατος και απώλεια. Πνεύμα και ζωή. Κύριε μου, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Αλληλούια. Και οι σκέψεις μου δεν μου διακόπτει την επικοινωνία μου με τον Πατέρα, την ενισχύει την επικοινωνία μου με τον Πατέρα. Με αποτέλεσμα η επιθυμία μου να γεννήσει την ευλογία του Χριστού. Και μόλις γεννηθεί η ευλογία του Χριστού, εγώ να την εκτελέσω και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αμήν.